κοντιλιές και η λεβεντιά του νησιού μας κατέκτησαν το Παρίσι. Στους ρυθμούς της λύρας χόρεψε η Γαλλία. Ο Στέλιος Πετράκης και οι συνεργάτες του εμφανίστηκαν επί σκηνής, κατακτώντας το παριζιάνικο κοινό, το οποίο πήρε έντονη γεύση Κρήτης. Πάντα με τους συνεργάτες μου, με τον Δημήτρη τον Σιδερή, τον Μιχάλη τον Κονταξάκη και τον Νίκο τον Λεμπέση, προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πλούτο και την ποικιλία της κριτικής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να αναδείξω τις ικανότητες του κάθε μουσικού, ο οποίος βρίσκεται επί σκηνής. Ήπειρος και Κρήτη ενώθηκαν επί σκηνής με την εμβληματική παρουσία του Πετρολού Καχαλιά και Βασίλη Κώστα. Δεχτήκαμε αυτή την πρόταση να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στην παράδοση της Κρήτης, το οποίο το ενέταξε στην συναυλία που λεγόταν «Παραδόσεις της Ηπείρου και της Κρήτης». Έτσι λοιπόν μοιραστήκαμε τη σκηνή. Το ελληνικό μουσικό τριήμερο διοργάνωσαν οι Φιλαρμονικοί του Παρισιού σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία και κορυφαίους πρεσβευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Χίλιοι περίπου θεατές τους χειροκρότησαν θερμά, ενώ πολλοί ακόμα παρακολούθησαν την εκδήλωση σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Η συγκινητική στιγμή φυσικά ήταν στο τέλος, όπου μετά από ένα πολύ επιτυχημένο Μαλεβιζιώτη, όπου όλοι παίζουμε, επικοινωνούμε, γελάμε κλπ, μας ανταπέδωσαν αυτό που είχαν εισπράξει, ένα ζεστό χειροκρότημα και μια ζεστή έτσι καλή νύχτα.